Μέχρι στιγμή έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή δύο κυκλικών κόμβων στη συμβολή με την οδό Αμουρίου, ο πρώτο και στην οδό Φερεκίδη, ο δεύτερο, ενώ απομένει η κατασκευή του τρίτου κυκλικού κόμβου στο ύψο τη οδού Σερμετζίδη, το έργο είναι συνολικού προπολογισμού 11,5 εκατομμυρίων ευρώ και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ Θεσσαλία. Εργαζόμαστε με σχεδιασμό ώστε το νότιο τμήμα τη Λεωφόρου Καραμαλή να παραδοθεί σύντομα στου πολίτε. Με την ολοκλήρωση και του τρίτου τμήματο τη Λεωφόρου λύνονται μία σειρά αποζητήματα ασφάλεια, ενώ παράλληλα βελτιώνονται αισθητικά οι περιοχέ αυτέ, δήλωσε ο Περιφερειάρχη. Με το έργο βελτιώνεται η οδική ασφάλεια, αφού οι παράπλευροι οδοί συνδέονται στην αρτηρία μέσω των λωρίδων εισόδου και εξόδου, ενώ μέσω των κυκλικών κόμβων εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ανακατεύθυνση όπως και η δυνατότητα αναστροφή. Ακόμη, οι κάτοικοι τη περιοχή αποκτούν ένα ασφαλέ δίκτυο κίνηση πεζών και ποδηλάτων με την κατασκευή των πεζοδρομίων, ενώ προβλέπονται και στάσει λεωφορείων σε ειδικέ εσοχέ στην αρτηρία για την εξυπηρέτηση των αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών.